Στι πολεμικέ εξελίξει στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινό στρατό τύπησε σχολείο σε περιοχή τη Γάζα με αναφορέ για πολλού νεκρού ανάμεσά του. Παιδιά, πάμε στη Σάρα Τσέλα που θα μα ενημερώσει, Σάρα. Και Ματίνα, κυρίε και κύριοι, να αναφερθούμε τώρα και σε μία εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Πριν από λίγο, ήχησαν σιρήνε συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ έπειτα από επίθεση τη Χεσμολά. Η ένοπλη ομάδα τη Χεσμολά του Λιβάνου ισχυρίζεται για να λαμβάνει μάλλον την ευθύνη ότι οι μαχητέ τη πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση με ντρόουν ε, κατά του Ισραηλινού στρατού στον οικισμό Ι7 στην ανατολική πλευρά των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ. Ε, Ματίνα, η επίθεση έγινε πριν. Πριν από λίγο δεν έχουν δημοσιευθεί λεπτομέρειε, ωστόσο γίνεται ήδη λόγο για επιβεβαιωμένε απώλειες. Μάλιστα, λέγεται ότι πέντε είναι οι νεκροί. Κάποιοι από αυτού, αν όχι όλοι, είναι ε, στρατιώτε του Ισραηλινού, ε, Ισραηλινοί μάλλον στρατιώτε. Ε, και επίση αναφέρεται ότι υπάρχουν και 11 τραυματισμένοι. Και όπω είπε και εσύ, Ματίνα, ε, η, πριν από αυτή την επίθεση τη Χεσμολά. Πραγ προηγήθηκε και η Ισραηλινή επίθεση στην κεντρική λωρίδα της Γάζας, Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στο Ντέιρ Αλ Μπάλαχ. Εκεί λοιπόν οι νεκροί είναι τουλάχιστον 30. Τουλάχιστον 100 είναι οι τραυματισμένοι. Οι αξιωματούχοι από τη λωρίδα τη Γάζα αναφέρουν πω οι τραυματισμένοι έφτασαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Αλλάξα του Ντέρ Αλμπάλακ. Ενώ κάποιοι μετέβησαν εκεί πεζοί με αιματοβαμμένα ρούχα και οι εικόνε είναι πραγματικά σοκαριστικέ. Πολύ επικίνδυνε εξελίξει έτσι κι αλλιώ. Άρα σε ευχαριστούμε πολύ.